Με διάθεσή τους να επεκτείνουν τη συνεργασία τους, επαναβεβαίωσαν η Αθήνα και τον Μπακού κατά την διήμερη επίσκεψη του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Αζερβαϊτζάν, όπου είχε συνομιλίες και με τον πρόεδρο της χώρας, Ίλχαμ Αλίεφ. Στους τομείς ενδιαφέροντος, εκτός από τα ενεργειακά, περιλαμβάνονται ο τουρισμός, η γεωργία, ο πολιτισμός και η μεταφορά τεχνογνωσίας. Νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις φιλοδοξούν να ανοίξουν Ελλάδα και Αζερβαϊτζάν με άξονα τα ενεργειακά αλλά και με επέκταση συνεργασίας σε νέους τομείς όπως ο τουρισμός, η γεωργία, ο πολιτισμός και το εμπόριο. Ο πρόεδρος Αλίεφ στην πολύ θερμή συνάντηση που είχε με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο εξέφρασε το ενδιαφέρον της χώρας του για επενδυτικές κινήσεις που δεν θα περιοριστούν μόνο στο πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων, κάτι που θεωρείται σημαντικό λόγω των μεγάλων διαθέσιμων κεφαλαίων που έχει στη διάθεσή του τον Μπακού από την εκμετάλλευση φυσικού αερίου. Οι Αζέροι προσβλέπουν στην ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014 για αναβάθμιση των σχέσεών του με την Ευρώπη, ενώ υπήρξε ευρεία σύγκληση απόψεων σε περιφερειακά θέματα και στο πρόβλημα της Συρίας. Στη συναντήση του Δημήτρη Αβραμόπουλου με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Ραστιζάντε και Μαμαντιάροφ, εξετάστηκε η ενεργειακή συνεργασία εν ώψη του διαγωνισμού για τη ΔΕΣΦΑ, που υποψήφια είναι κρατική ΣΟΚΑΡ, όσο και τη απόφαση που θα ληφθεί στις αρχές του καλοκαιριού για την επιλογή μεταξύ του αγωγού ΤΑΠ που διέρχεται από την Ελλάδα ή του Ναμπούκο για τη μεταφορά του φυσικού αερίου από το κοίτασμα Σαχ Ντενίς στην Ευρώπη. Οι Αζέροι κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους για τον νέο αγωγό. Όμως δεν παραβλέπουν τα δύο ισχυρά πλεονεκτήματα του ΤΑΠ. Το φθηνότερο κόστος κατασκευής αλλά και τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου πολύ συντομότερα από ότι ο ανταγωνιστικός Ναμπούκο. One focus of our talks was the Trans-Adriatic Pipeline, TAP project, which Greece, together with Italy and Albania, fully and strongly supports. But we are not the only ones that will support this project. Other countries in the region have already expressed their desire to be part of this project, which means that it makes it more competitive. Ο Υπουργός Εξωτερικών, πριν ολοκληρώσει την επίσκεψή του στο Αζερβαϊτζάν, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Άσβεσης Φλόγας και στον τάφο του Χαϊντάρ Αλίεφ, συναντήθηκε με προσώπους της ελληνικής κοινότητας του Μπακού και επισκέφθηκε το τμήμα των ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Αζερικής Πρωτεύουσας.